ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ένα φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού, γιατί το ρεμπέτικο τραγούδι καταρχήν το αξίζει. Κατά δεύτερο, δεν γινόταν ένα τέτοιο φεστιβάλ, οπότε έλειπε από το χώρο. Και όλος ο χώρος αυτός δεν είχε πού να πάει να διασκεδάσει, δεν είχε ένα σημείο αναφοράς. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε το ρεμπέτικο φεστιβάλ. Μεγάλες μας αγάπες, η αλήθεια είναι. Τα είδη που παίζουμε είναι και παλιό λαϊκό και έντεχνο. Τώρα για το ρεμπέτικο, πες Νικόλα, συγκεκριμένα. Εγώ το ρεμπέτικο το αγάπησα και μέσα από αυτό αγάπησα και τη μουσική και το όργανο. Και έτσι έμαθα μουσική, μέσα από το ρεμπέτικο. Επειδή εκφράζει τους πόθους, τους πόνους και όλα τα βιώματα των απλών ανθρώπων και είναι άμεσο, λιτό και δωρικό, μου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ που δεν ήξερα ότι μου ταιριάζει τόσο, μετά το βρήκα. Στην πορεία το ανακάλυψε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το ρεμπέτικο έχει βέβαια, είναι δημιούργημα Ελλήνων δημιουργών, αλλά επειδή γεννιέται στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη δευτερευόντως, είναι ένα τραγούδι που περιέχει μέσα, έχει επιρροές από το Βορρά, από τα Βαλκάνια, από την Αραβία, από την Περσία, από τη Δύση, γιατί ήταν στη Σμύρνη ένα πολυεθνικό μοσαϊκό από ανθρώπους. Το ρεμπέτικο κυνηγήθηκε για πολλούς λόγους. Καταρχήν ήταν το μίσος, ας πούμε, ενός μέλους της διανόησης, ας πούμε, της αστικής τάξης, της υποτιθέμενης αστικής τάξης, γιατί στην Ελλάδα δεν φτιάχτηκε ποτέ συγκροτημένη αστική τάξη, ας πούμε, η μίμη των Ευρωπαϊστών. Αυτοί το πολέμησαν. Το πολέμησε επίσης και ο ιδεολογικός αντίπαλος στο Κομμουνιστικό Κόμμα, λόγω του ότι ασχολήθηκε με τις ουσίες, τα λεγόμενα τραγούδια για τα χασικλίδια κτλ. Αυτό ήταν το κίνητρο για να πολεμηθεί από όλους. Και όταν ήρθε ο Μεταξάς το 1936, τον άλλο χρόνο επέβαλε μια σκληρή δικτατορία στο ρεμπέτικο, με αποτέλεσμα να κόψει τώρα το σποδάρι που λένε. Δηλαδή τα τραγούδια που είχαν ήχους μικρασιάτικους περιορίστηκαν και εξαφανίστηκαν. Η επιλογή των σχημάτων έγινε
βάση αυτού του πλάνου να υπάρχει προσέλευση από, από νεολαία, από όλες τις ηλικίες και από, δηλαδή και από μεγάλους ανθρώπους. Γιατί πλέον βλέπουμε ότι έχει αναγεννηθεί πάλι το ρεμπέτικο τραγούδι και όλη η ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Βλέπουμε μικρά παιδιά από 18-19 χρονών που ξεκινάνε πάλι. Έχουν τις δικές τους μπάντες, όπως τα παιδιά έξω. Έχουμε τους Κιουρντί που είναι παιδιά 18 και 19 χρονών. Οπότε βλέπουμε ότι ακολουθούν πολύ και έτσι την ρεμπέτικη κουλτούρα και τους αρέσει. Οπότε οι επισκέπτες μας ήταν από όλα τα φάσματα της ηλικίας. Και να ζητάει τραγούδια, οι παραγγελιές. Ναι, ναι, αυτό είναι υπέροχο. Εκεί φαίνεται και η διαχρονικότητα του είδους. Και πόσο ισχυρό είναι το ελληνικό τραγούδι. Η χαρά μας είναι μεγάλη όταν το ξέρουμε όμως και το παίζουμε και το χορεύει κιόλας αυτός που το ζήτησε. Και κάποιες φορές παίζουμε και χωρίς να τα πολύ ξέρουμε. Ναι, τα προσπαθούμε για να ευχαριστηθούν. Και εκείνοι και εμείς.